Δίνουμε τώρα το λόγο στην κυρία Σοφία Θεοδωρακοπούλου, υποψήφια δυτικού τομέα της ΟΚΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Καλησπέρα, κυρία Θεοδωρακοπούλου. Θεοδωροπούλου. Θεοδωροπούλου, ναι. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ακούμε. Πού εστιάζετε, ποια είναι η ρητορική της ΟΚΔΕ για αυτήν την νέα εκλογική αναμέτρηση? Θεωρώ ότι δεν θα διαφοροποιείται σε σύγκριση με την προηγούμενη. Υπάρχουν κάποια δεδομένα που εκφράστηκαν στο εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μάη. Είναι γεγονός ότι ο συσχετισμός που καταγράφηκε είναι βαρύς για τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Δεν πρέπει όμως να παραδοθούμε στην κυβερνητική και τη μηδιακή προπαγάνδα που παρουσιάζει το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση σαν παντοδύναμους. Θεωρούμε ότι αυτό θα ανατραπεί και μπορεί να ανατραπεί μέσα από τους αγώνες των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Είναι γεγονός ότι η απειλή για μια δεύτερη τετραετία διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αυτοδυναμίας της είναι καταστροφική. Είναι μια προοπτική καταστροφική για τους εργαζόμενους, τους φτωχούς, τους νέους. Και με αυτή την έννοια πρέπει οπωσδήποτε στις 25 Ιούνιου να μειώσουμε, να χτυπήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την επιρροή της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι απέσπασε αυτό το ποσοστό με τρόπους συγκεκριμένους και γνωστούς. Καταρχάς, όλη η προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας με τη βοήθεια και των ελεγχόμενων μέσων μαζικής εξαπάτησης βρίθη από ομά ψέματα. Για παράδειγμα, μιλούν για αυξήσεις στους μισθούς, ενώ στην πραγματικότητα σε κανένα από τα προγράμματα που έχει καταθέσει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει καμία τέτοια αύξηση μέχρι το 2027. Μιλούν για ανάπτυξη και στην πραγματικότητα εννοούν το ξεκοκάλισμα των δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης από μια χούφτα μεγάλες επιχειρήσεις και καπιταλιστικές οικογένειες της χώρας. Μιλούν για εκτόξευση των κερδών και είναι γεγονός ότι την περασμένη χρονιά στο χρηματιστήριο οι εισηγμένες κατέγραψαν ρεκόρ κερδών. Αυτά όμως τα κέρδη ξέρουμε όλοι από πού βγήκαν από την ακρίβεια. Από την πτώση των πραγματικών μισθών των εργαζομένων, από τις διαρκείς ανατιμήσεις στα πιο βασικά αγαθά, από του κόσμου τις φοροαπαλλαγές και φοροκλοπές που κάνουν οι πλούσιοι και βεβαίως από την ανυπαρξία των ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας μέσα στους χώρους δουλειάς που έχουν γίνει καρμανιόλα για τους εργαζόμενους. Μετράμε διαρκώς δηλαδή νεκρούς εργάτες εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Επίσης η Νέα Δημοκρατία απέσπασε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα με έναν προεκλογικό λόγο που δεν είπε τίποτα για το πραγματικό της πρόγραμμα, για το τι σκοπεύει να εφαρμόσει την πραγματικότητα μετά τις εκλογές. Για παράδειγμα απέκρυψε ότι βασικό του σχέδιο είναι η διάλυση της δημόσιας υγείας, της δημόσιας παιδείας, συνολικά των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών και της μετατροπής σε πανάκριβο εμπόρευμα για λίγους. Για παράδειγμα, για το εθνικό σύστημα υγείας, τι θέλουν? Θέλουν να αποτελειώσουν την καταστροφή που ξεκίνησαν οι νόμοι όπως του Πλεύρη, για παράδειγμα, να μετράμε νεκρούς δηλαδή που δεν φτάνουν ποτέ σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, ή να ξεδιαλέγουμε κιόλας τους αρρώστους και να διαλέγουμε ποιοι θα πεθάνουν, όπως μας είπε και πρόσφατα εδώ πέρα ο πνευματικός. Αυτά είναι ντροπής πράγματα. Για το θέμα της παιδείας, θέλουν να εφαρμόσουν τους αντιδραστικούς νόμους της Κεραμέως. Χειροκροτούν και χαίρονται γιατί έχετε η ώρα να καταργήσουν το άρθρο 16 του Συντάγματος, διακαΐστους πόθος, γιατί βασικά αυτό που θέλουν είναι να εισάγουν δίδακτρα στα πανεπιστήμια και να εμποδίσουν επιτέλους να ολοκληρώσουν ουσιαστικά τον αποκλεισμό της πρόσβασης των παιδιών της εργατικής τάξης και των φτωχών οικογενειών στην εκπαίδευση. Αυτά δεν μας τα είπε ο Μητσοτάκης και το κόμμα του και ο Βορύδης και ο Άδωνης που περιδιαβαίνουν, ας πούμε, στα πάνελ 24 ώρες το 24ωρο. Τίποτα από όλα αυτά δεν μας είπαν για το πραγματικό τους πρόγραμμα. Ούτε μας είπαν ότι θέλουν να ολοκληρώσουν μετεκλογικά τις εγκληματικές ιδιωτικοποιήσεις. Αυτές δηλαδή που ευθύνονται για το έγκλημα των Τεμπών και για τόσα άλλα εγκλήματα που έχουν γίνει από το ξεπούλημα της δημόσιας υπηρεσίας. Πρώτα και κύρια θέλουν να ξεπουλήσουν το νερό. Αυτό είναι απίστευτο. Μετά και την εκφρασμένη, ας πούμε, θέληση της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας που βροντοφωνάζει ότι το νερό πρέπει να μείνει δημόσιο κοινωνικό αγαθό, πρώτα και κύρια ετοιμάζονται έτσι να ξεπουλήσουν μετεκλογικά και αυτό και ό,τι έχει απομείνει από δημόσια περιουσία. Με αυτή την έννοια, όλα αυτά καθόλου δεν απασχόλησαν τον προεκλογικό λόγο. Σε κανένα πάνελ και σε κανέναν έτσι διάλογο δεν έγινε ειλικρινή συζήτηση για αυτά τα σχέδια, ας πούμε, του Μητσοτάκη και όλων των κρυφών και φανερών ακροδεξιών συμμάχων του.
που βεβαίως είναι πολύ ψηλά στην προγραμματική τους, ας πούμε, ατζέντα. Και βέβαια μιλάνε για τη βελτίωση του λεγόμενου επιτελικού κράτους. Στην πραγματικότητα το επιτελικό κράτος είναι το αστυνομικό κράτος που έχτισε και χτίζει ο Μητσοτάκης. Η άγρια δηλαδή η καταστολή, η απαγόρευση των διαδηλώσεων, η πανεπιστημιακή αστυνομία, οι χουντοαπαγορεύσεις, τα πρόστιμα, όλα αυτά που ζήσαμε δηλαδή και την τετραετία που πέρασε. Λοιπά. Αυτό είναι το πραγματικό τους πρόγραμμα και αυτά, και για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει οπωσδήποτε να μαυριστεί η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, να μικρύνει όσο το δυνατό περισσότερο το ποσοστό της για να ελαχιστοποιηθεί και ο κίνδυνος δηλαδή και η απειλή αυτή για τους εργαζόμενους, τους φτωχούς, τους νέους. Εσείς κατεβαίνετε αυτή τη στιγμή αυτόνομα στην... Σε όλες τις εκλογικές περιπτώσεις. Ναι. Αυτό ενδεχομένως να είναι και μια απορία στο μυαλό πολλών. Γιατί δηλαδή δεν συνενώνετε τις δυνάμεις σας με άλλες αριστερές δυνάμεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα μέτωπο ενδεχομένως και πιο ισχυρό. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς λέμε κάτι καθαρό. Η χώρα χρειάζεται να χτίσει επαναστατική αριστερά. Επαναστατικές δυνάμεις, δηλαδή με καθαρά λόγια, καθαρά προγράμματα και κυρίως αφοσιωμένοι, δεσμευμένοι στον δρόμο του αγώνα της κινητοποίησης της αντίστασης. Με ψεύτικες ενότητες όπως αυτή που δοκιμάσαμε με την ενότητα, ας πούμε την περίφημη, την ενότητα της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, μας οδήγησαν σε ακόμα μεγαλύτερες τραγωδίες. Γιατί βεβαίως για το ποσοστό που άντλησε ο Μητσοτάκης στις προηγούμενες εκλογές, σε πολύ μεγάλο βαθμό το οφείλει στον Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Εννοώ δηλαδή στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και στα χρόνια όμως της αντιπολίτευσής του, γιατί με την προδοσία του όχι στο δημοψήφισμα του 2015, με τα μνημόνια που ψήφισε, με τις μνημονιακές πολιτικές που εφάρμοσε, με τα τόσα μέτρα όσο ήταν στην κυβέρνηση και κατόπιν ως δίθεν αντιπολίτευση, με τα τόσα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας που στήριξε και ψήφισε, με όλα αυτά έσπηρε τη σύγχυση, την απογοήτευση και την παρέτηση των εργαζομένων από το δρόμο του αγώνα και της πάλης. Δεν πρέπει να ξαναζήσουμε αυτές τις καταστροφές σε καμία περίπτωση. Τώρα ας πούμε βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ και από κοντά και το ΠΑΣΟΚ βεβαίως, δεν έχει τίποτα το διαφορετικό να πούν από τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα τσακώνονται ουσιαστικά για το ποιος θα ασκήσει μια δίθεν αντιπολίτευση που θα υποκλίνεται ουσιαστικά δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη χωρίς να προτείνει κάτι διαφορετικό. Άρα και η περίφημη ενότητα της αριστεράς όπως εκφράστηκε αυτή από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν καταστροφική για τους εργαζόμενους. Πρέπει να μαυριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ βεβαίως και κάθε παρακλάδι αυτής της δίθεν αντιπολίτευσης σε αυτές τις εκλογές. Είναι υπεύθυνη πραγματικά για την εκτόξευση την εκλογική, ας πούμε, σήμερα που ζούμε με τον Μητσοτάκη. Αυτοί δηλαδή μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Ναι, ολοκληρώστε. Ναι, για τη δικιά μας λοιπόν κάθοδο, η ΟΚΔΕ είναι μια οργάνωση αγωνιστών του εργατικού κινήματος. Κατεβαίνουμε στις εκλογές και σε αυτές τις εκλογές του Ιούνιου για να πούμε ότι δεν πρέπει να ξεγελαστούμε λεπτό από την προπαγάνδα για την κυριαρχία του Μητσοτάκη. Η περίφημη σταθερότητά τους κάθεται σε νάρκες που θα εκφραστούν και αυτές με την έκρηξη της φτώχειας, της ακρίβειας, της καταστολής. Μπορούμε να τους σταματήσουμε, μπορούμε να νικήσουμε σαν εργαζόμενοι νέοι και φτωχοί, αρκεί να απαλλαγούμε από αυταπάτες για εύκολες λύσεις στις κάλπες ή για εύκολες λύσεις με εκλογικές συγκολίσεις. Με τον αγώνα, με την οργάνωση των αγώνων για την αντεπίθεση των εργαζομένων, με την οικοδόμηση μιας δύναμης επαναστατικής, πραγματικής, ας πούμε, εναλλακτικής στο σήμερα για την ενότητά μας. Με αυτήν την λογική ζητάμε να μας εμπιστευτεί ο εργαζόμενος, ο νέος, ο φτωχός στους οποίους απευθυνόμαστε και να μας δώσει την ψήφο του και κυρίως τη συμμετοχή του στους αγώνες στην επομένη των εκλογών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Θεοδωροπούλου. Να είστε καλά. Πάρα καλή σας συνέχεια. Ακούσατε την κυρία Σοφία Θεοδωροπούλου, υποψήφια δυτικού τομέα της ΟΚΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Γεια σας.